Γιάννης Ξένος, αρθρογράφος του νησιόπτωπο Άρδιν, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Γεια σας, κύριε Ξένε. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Ξένε, πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα άρθρο σας στη Huffington και εδώσατε μια ολοκληρωμένη εικόνα με αριθμούς όσον αφορά την αρχιτεκτονική του οικοδομήματος της ελληνικής γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα, και θα ήθελα να μας δώσετε μια πρώτη εικόνα και να μας πείτε από πού αντλήσατε αυτά τα στοιχεία που αποτυπώσετε με αριθμούς πάνω στο άρθρο σας. Ναι, πρώτα απ' όλα πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία της απογραφής του 21, που είναι το βασικό εργαλείο που υπάρχει για να δούμε τι γίνεται στον αγροτικό τομέα. Αυτό δείχνει δύο τάσεις, οι οποίες είναι και οι δύο πτωτικές. Το πρώτο είναι το πόσα στρέμματα καλλιεργούνται στην Ελλάδα, δηλαδή η συνολική έκταση καλλιεργήσιμης γης. Αυτά είναι πια 28 εκατομμύρια στρέμματα, 28 και κάτι. Έχουν μειωθεί από την προηγούμενη απογραφή του 2009 κατά 19% σχεδόν. Και το δεύτερο μεγάλο μέγεθος είναι η γεωργία και οι κτηνοτρόφοι που ασχολούνται στη γεωργία, και αυτοί έχουν μειωθεί κατά 26%. Ήταν 720.000 και είναι 530.000. Επομένως βλέπουμε μια τάση η οποία είναι σε ολόκληρη την περίοδο από τη δεκαετία του 50 και μετά, που μειώνεται βέβαια ο αγροτικός κόσμος και η αγροτική έκταση που καλλιεργείται, αλλά νομίζω ότι αυτή τη δεκαετία έχει γίνει ακόμα πιο έντονο. Το τρίτο που βλέπουμε είναι η καλλιεργήσιμη έκταση. Η μέση καλλιεργήσιμη έκταση ανά γεωργό. Αυτή είναι 53 στρέμματα. Είναι μια από τις μικρότερες στην Ευρώπη. Ας πούμε, πρόσφατα βγήκαν και από τη διανέωση μια έρευνα που δείχνει πώς είναι η μέση έκταση που καλλιεργείται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη των 27, λοιπόν, η μέση έκταση είναι 170 στρέμματα. Μάλιστα, μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα είναι 53, που είναι η τέταρτη χώρα προς τα πίσω από τις χειρότερες, όπως τα λένε, εκτάσεις. Δηλαδή είμαστε μόνο πάνω από τη Μάλτα, την Κύπρο, που είναι δύο μικρά νησιά, που είναι με 13 και 40 στρέμματα, και τη Ρουμανία που είναι με 44. Μετά είναι η Ελλάδα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητα, γιατί όταν υπάρχει τόσο μικρή έκταση δεν μπορούμε να πιάσουμε και συγκεκριμένα μεγέθη, οπότε να μπούμε στις αγορές. Ναι. Βεβαίως η Ελλάδα μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλη χώρα από την Κύπρος ή η Μάλτα, αλλά το ανάγλυφο της χώρας είναι τέτοιο που εμποδίζει μεγάλες. Δηλαδή έχουμε στην ουσία δύο κάμπους, τον κάμπο της Μακεδονίας, τον κάμπο της Θεσσαλίας ή της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι όμως σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι μικροί κάμποι. Έτσι, όλο το υπόλοιπο, το ανάγλυφο της χώρας είναι μικρές πεδιάδες. Λόγω νησιωτικότητας και ορεινότητας, δηλαδή. Ναι. Ορεινότητα κτλ. Άρα αυτό δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε, ξέρω εγώ, τους Τσέχους, οι οποίοι έχουν η Τσεχία έχει την πιο μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμη. Είναι αναγρότη. Έχει 1.200 στρέμματα. Και δεν μπορεί να κάνει σημείες παραγωγές τεράστιες. Άρα λοιπόν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα έπρεπε να επικεντρωθεί το βάρος ή στις ιδιαίτερες καλλιέργειες. Και αυτό αποτυπώνεται ήδη. Δηλαδή στον όγκο της παραγωγής. Παρότι οι αρότρες, δηλαδή το βαμβάκι και άλλες τέτοιες μηχανικές παραγωγές, καλύπτουν σχεδόν το 45-50% της έκθεσης που καλλιεργείται, από αυτό η παραγωγή που δίνει, η αξία της παραγωγής, είναι περίπου στο 1/4 του συνόλου. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής που βγαίνει είναι σε φρούτα, σε ελιές, η ελιά που είναι σημαντική, φρούτα, και μετά είναι τα λαχανικά. Αυτά τα τρία, ας πούμε, είναι σχεδόν το 50% της αξίας της ελληνικής παραγωγής. Σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Και η Ολλανδία είναι, ας πούμε, μια μικρή χώρα, αλλά είναι σε πολύ καλή θέση στο θέμα της παραγωγής, ιδιαίτερως σε κυπευτικά, σε ντομάτες και τέτοια. Εδώ
στην Ελλάδα πού κυμαίνονται οι επενδύσεις στον κλάδο? Υπάρχει προοπτική, ας πούμε, να δούμε τη βιομηχανική γεωργία όπως βλέπουμε σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτα απ' όλα, οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις το 2008 προ-κρίσης ήταν περίπου 2,2 δισεκατομμύρια το χρόνο στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της κρίσης, μέχρι ας πούμε το 2018-2019, κατέρευσαν στα 700 με 800 εκατομμύρια το χρόνο. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν ξαναανέβει σε ένα επίπεδο περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο προ-κρίσης. Δεύτερον είναι ότι στην Ευρώπη, παρότι και αυτή τα χρόνια της παγκόσμιας κρίσης για 4-5 χρόνια είχαν μειώσει τις επενδύσεις τους στον αγροτικό τομέα, οι επενδύσεις ξαναεπέστρεψαν στα επίπεδα προ-κρίσης. Είναι όμως τόσα τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, δηλαδή να γίνουν επενδύσεις, αλλά με έναν πληθυσμό αγροτών οι οποίοι μειώνεται, με έναν πληθυσμό αγροτών οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, από αυτούς τους 500.000, μόλις οι 120.000 είναι σε ηλικίες μέχρι 40-45 ετών. Όλοι οι άλλοι είναι... Πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό που περιγράφεται έχει να κάνει με τη συμμετοχή με του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ. Έχετε εικόνα πώς ήταν, ας πούμε, τις προηγούμενες δεκαετίες και που έχουμε καταλήξει σήμερα? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, για αυτό που λέτε ότι πλέον ο νεανικός πληθυσμός δεν κατευθύνεται προς αυτό τον κλάδο, οι επιδοτήσεις δεν ήταν ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να προσελκύσει νέο κόσμο? Ναι, να πάμε το αντίστροφο από το τελευταίο ερώτημα στο πρώτο, για τις επιδοτήσεις. Παρότι στα χρόνια, τα τελευταία χρόνια το αγροτικό εισόδημα έχει ενισχυθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008 προ-κρίσης, το μέσο αγροτικό εισόδημα ήταν περίπου το 70% του μέσου εισοδήματος. Δηλαδή, είχε μεγάλο έλλειμμα. Μετά την κρίση και τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει περίπου στο 95% του μέσου εισοδήματος. Άρα βλέπουμε μια σύγκληση. Ο αγροτικός τομέας ήταν από τους τομείς εκείνους που κράτησαν στα χρόνια της κρίσης ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Από αυτό το εισόδημα όμως το 1 τρίτο είναι από τις επιδοτήσεις. Δηλαδή οι επιδοτήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να υπάρχει ένα εισόδημα που να είναι κάπως ικανοποιητικό. Με τις επιδοτήσεις όμως είναι σαν να υπάρχει ένα σκηνή που το τραβάει σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Πώς μοιράζονται. Είναι το 1 πέμπτο του αγροτικού πληθυσμού που παίρνει επιδοτήσεις που λαμβάνει σχεδόν τις μισές επιδοτήσεις. Είναι αυτοί που έχουν, παρότι η Ελλάδα έχει μικρό κλήρο, που έχουν μεγάλους κλήρους ή έχουν καλλιεργούν ήδη με ιστορικά δικαιώματα, βαμβάκι και τα λοιπά, που παίρνουν μεγάλες ιστάρι, που παίρνουν μεγάλες επιδοτήσεις. Και από την άλλη, στην Ελλάδα είναι το παράδοξο ότι σχεδόν το 90% αυτών που έχουν αγροτικό κλήρο παίρνει επιδότηση. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά έχουν και ένα χωράφι, 10 στρέμματα, ξέρω εγώ, ελιές, παίρνουν αυτή την επιδότησή τους. Στην υπόλοιπη, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυτό είναι 60%. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια επιδοματική πολιτική που γίνεται και μέσω επιδοτήσεων. Σου λέει, έχεις και εσύ 15 στρέμματα, πάρει και εσύ μια επιδότηση. Εδώ πάντως, Μποναμά για τα Χριστούγεννα. Ναι, εδώ πάντως στην Κρήτη και αυτό, ακόμα και αυτή τη στρέβλωση, αν η επιδότηση, όπως την παίρνανε οι αγρότες, την βάζανε στην επιχείρηση, την διοχετεύανε στην επιχείρηση και αυτό θα μπορούσε να έχει μια ανάπτυξη και το προϊόν να γίνει καλύτερο, πάει και έρχεται. Εδώ τουλάχιστον στην Κρήτη το φαινόμενο είναι ότι πολλοί δηλώνουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα είτε στην κτηνοτροφία είτε στον αγροτικό τομέα μεγέθη, που όμως η επιδότηση παίρνεται και τρώγεται. Δεν μπαίνει, ας πούμε, στην επιχείρηση και να κάνει το προϊόν ανταγωνιστικό. Ναι. Και παλιότερα, επειδή είμαι από αγροτική οικογένεια και θυμάμαι τι γινόταν τη δεκαετία του 90, ακόμα χειρότερα. Ό,τι δήλωνες, σου δίνανε επιδότηση. Τώρα πια τα κριτήρια είναι λίγο πιο αυστηρά. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η τάση, έτσι, δηλαδή από τη μια δίνουν πολλά
στους λίγους και απ' την άλλη μοιράζουν σε αυτούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο επάγγελμα. Θέλω να γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτοί να μπορούν να πάρουν επιδότηση και μετά αυτοί που παίρνουν την επιδότηση να υπάρχει και ένα έλεγχος τι κάνουμε αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, επειδή είναι μικρός ο κλήρος στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν και συνεταιρισμοί που θα βοηθούσαν, δηλαδή ένας αγρότης αγοράζει ένα τρακτέρ. Αυτό για να το αποσβέσει, τα τρακτέρ πια μπορεί να κάνουν 50, 60, 70 και παραπάνω χιλιάδες ευρώ. Για να το αποσβέσει με ένα κλήρο 70-80 στρέμματα, πρέπει να περάσουν 60-70 χρόνια. Αν υπήρχε πιο ενισχυμένη συνεταιριστική ιδέα ή ομάδες παραγωγών που είναι το καινούριο που προτείνεται, θα μπορούσε ο συνεταιρισμός με λιγότερα μηχανήματα και πιο στοχευμένα να τα δίνει σε όλους τους τα μέλη του και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς και αυτοί από τις επιδοτήσεις που παίρνουν να παίρνουν τόσο κοστοβόρα μηχανήματα τα οποία η απόσβεσή τους θα είναι μετά από δεκαετίες. Αυτό, δηλαδή αυτό, στην Ελλάδα είναι λίγο όλα στρεβλά. Ναι, ναι. Αυτό ήταν και το τελευταίο ερώτημα που είχα, αλλά με προλάβατε, για το πώς ας πούμε μπορεί να γίνει ανταγωνιστική Ελλάδα που έχει τέτοια επίπεδα ορεινότητας και ενισχυωτικότητας και μικρού κλήρου απέναντι σε όλα αυτά που προαναφέρατε, που δώσατε τα μεγέθη με αριθμούς, και το συνεταιριστικό κίνημα ας πούμε ίσως να ήταν μια απάντηση, που όμως το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα είναι η απόλυτη στρέβλωση. Όλοι οι συνεταιρισμοί είναι χρεωμένοι, το ξέρουμε αυτό, κανείς ποτέ δεν έχει πληρώσει, και θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Έχετε εικόνα μοντέλου συνεταιριστικού ας πούμε στην Ελλάδα σε περιοχές που να έχει επιτύχει, γιατί αυτό που λέτε με μεγάλα μηχανήματα προεκτείνεται, αλλιώς θα πήγαινε ένας συνεταιρισμός με τα μεγέθη που είχε να ζητήσει ας πούμε προσφορές για λοιπάσματα, για φάρμακα ή για υπηρεσίες, και αλλιώς ήταν ο κάθε αγρότης να πηγαίνει κατά μόνας. Ναι, λόγω της η γεωγραφία είναι μειονέκτημα αλλά και πλεονέκτημα. Δηλαδή αυτό το ανάγλυφο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορούν και δίνουν κάποια είδη τα οποία είναι πάρα πολύ νόστιμα και είναι και εξαγώγημα και τα πληρώνουν ακριβά. Π.χ. στο ζαγόρι είναι τα μήλα, στα φύλλα, ελιές. Δηλαδή οι γεωγραφικές συνθήκες είναι τέτοιες στην Ελλάδα που κάποια είδη, ας πούμε το ελληνικό λάδι, είναι το καλύτερο στον κόσμο. Δηλαδή οι Ιταλοί έρχονται και το παίρνουν και το ανακατεύουν με τα δικά τους προκειμένου να το κάνουν εξαγωγές και να το στείλουν σε όλο τον κόσμο. Και βραβεύονται κιόλας. Και βραβεύονται. Λοιπόν, για το μοντέλο θέλω να μας πείτε. Αν έχετε εικόνα, ας πούμε, μοντέλο σε περιοχές συνεταιριστικό που να έχει επιτύχει πάνω σε αυτά που λέμε. Πριν από αυτό, να πω το εξής. Στην Ελλάδα, οι εκπαιδευμένοι αγρότες με πλήρη εκπαίδευση είναι 1% του πληθυσμού των αγροτών. 1%. Κοίτα, χθες, στην Ολλανδία είναι το 60%. Μάλιστα. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Το Υπουργείο έχει διάφορους εργαλεία, την Ελγό Δήμητρα, διάφορα άλλα, τα οποία είναι σε υποτυπώδη επίπεδο. Αφού υπάρχει μια τάση από νέους αγρότες που επιστρέφουν και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει αρκετά χρήματα, θα έπρεπε όλους αυτούς, μια από τις προϋποθέσεις για να μπουν στα προγράμματα και να πάρουν την επιδότηση που είναι 40-50 χιλιάδες ευρώ, είναι να μπαίνουν σε τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης. Προκειμένου να μπορούν όταν βγουν να καλλιεργήσουν, να μπορούν να τρέξουν και την καλλιέργεια, αλλά τουλάχιστον και να ξέρουν και κάποια πράγματα για τους συνεταιρισμούς. Για παράδειγμα, στο Βελβεντό, τη Κοζάνη, επειδή μου λέτε για ένα παράδειγμα συνεταιρισμού. Έχουν ένα συνεταιρισμό που είναι πάνω από 100 χρόνια. Το Βελβεντό είναι μια κοινότητα περίκλειστη σχεδόν. Εκεί λοιπόν οι αγρότες για να επιβιώσουν πάντα έλεγαν ότι πρέπει να υπάρχει ο συνεταιρισμός προκειμένου τα ροδάκινα και τα άλλα φρούτα που παράγονται στην περιοχή να μπορούν να τα πουλάνε με τις καλύτερες δυνατές τιμές. Εκεί τώρα ο συνεταιρισμός τα τελευταία 20 χρόνια είναι σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ετοιμάζει επενδύσει τα επόμενα μέχρι το 2030 30 εκατομμυρίων ευρώ. Επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Κουτλιάμπα, ότι θα κάνουν συσκευαστήριο ακτινιδίων στην Άρτα, σε άλλες περιοχές ετοιμάζουν πράγματα. Είναι ένας συνεταιρισμός λοιπόν ο οποίος παίρνει τον αγρότη
από την 1η Γενάρη και τον καθοδηγεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν γεωπόνοι που του λένε ότι αυτή την περίοδο πρέπει να κάνεις αυτή την εργασία. Τώρα αυτές τις μέρες πρέπει να ραντίσεις με αυτά τα φάρμακα. Τώρα πρέπει να κάνεις τη συγκομιδή σου. Λόγω της ρευστότητας του συνεταιρισμού υπάρχει δυνατότητα για κάρτα αγρότη, δηλαδή ο αγρότης έχει όλο το χρόνο ρευστότητα από τράπεζα προκειμένου να μην φτάνει την ώρα της συγκομιδής και της πώλησης της παραγωγής στον έμπορο και ο έμπορος τον πιάνει το λαιμό και του παίρνει τη σοδιά σε χαμηλή τιμή. Και είναι ένα μοντέλο στο οποίο ο αγρότης, που το μεγάλο του θέμα πάντα ήταν ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τα στοιχεία της φύσης και το Θεό, ο συνεταιρισμός σε πάρα πολλά πράγματα τον ανακουφίζει και τον βοηθά. Τον έχει όλο το χρόνο μαζί του και γι' αυτό ο ΑΣΕΠΟΠ, όλοι ξέρουμε τα ροδάκινα ή τα άλλα φρούτα του ΑΣΕΠΟΠ, με το χαρακτηριστικό σήμα, έχει εξαγωγές του 50% της παραγωγής στο εξωτερικό και το άλλο το 50% το δίνει στην Ελλάδα με πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι δίνει τα υπόλοιπα ροδάκινα ή τα υπόλοιπα φρούτα που πουλούνται στην Ελλάδα. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται εμπιστοσύνη, χρειάζεται αυτοί που διοικούν τον συνεταιρισμό να μην έχουν τις παθογένειες που υπήρχαν στους συνεταιρισμούς τα προηγούμενα χρόνια, τη δεκαετία του 90 και του 2000. Χρειάζεται ένα καινούργιο παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα του συνεταιρισμού του Βελβεντού ίσως έπρεπε να γίνει κλάδο σπουδής στα πανεπιστήμια και στους κλάδους τους αγροτικούς. Γιατί όλα αυτά που μας περιγράψετε είναι το ιδανικό και δυστυχώς όμως δεν το βλέπουμε. Μάλιστα, κύριε Ξένο, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνατε, για τα στοιχεία που μας δώσατε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σίγουρα όταν έχετε καινούργια στοιχεία να μας δώσετε και να περιγράψετε μια πραγματικότητα που εδώ στην Ελλάδα είναι ζωφερή όσον αφορά το κομμάτι το αγροτικό και το κτηνοτροφικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.